εντύπωση και αυτές διόρθωσέ μας ότι πληρώνεις προσωπικά με τον νέο σου τραυματισμό, με την έννοια ότι ταλαιπωρείσαι και δεν έχεις μπει στην ομάδα, όλο αυτό το πανικό που είδαμε να υπάρχει στην ομάδα στα play-off. Είχες υποστεί φλάση, δεν τον είχες ξεπεράσει πλήρως. Για να βοηθήσεις την ομάδα κλείθηκες και αγωνίστηκες και ξανά φλάση. Μήπως κάνουμε λάθος? Όχι, έτσι ακριβώς είναι, αλλά ήταν μια επιλογή που πάρθηκε και από μένα και από το τεχνικό team. Σίγουρα δεν με δικαίωσε, αλλά εγώ ήθελα να βοηθήσω την ομάδα και γι' αυτό ακριβώς έκανα αυτό το πράγμα. Ο κύριος Ντούντορ και οι συνεργάτες του είναι φιλόδοξοι και νέοι. Προσπαθούν να φτιάξουν και αυτή την ομάδα τους εδώ πέρα στην ομάδα. Προσπαθεί να περάσει τη δικιά του φιλοσοφία. Βέβαια, ο χρόνος δεν είναι υπέρ μας. Ξεκινάμε πολύ νωρίς τα επίσημα παιχνίδια φέτος, δυστυχώς, μετά την κακή περσινή χρονιά. Αλλά πιστεύω με παιχνίδι και όσο περνάει ο καιρός, θα προσπαθήσουμε να αφομοιώσουμε ακριβώς αυτά που προσπαθεί να μας περάσει ο προπονητής μας. Πάλι με τραυματισμό όπως και πέρυσι, αυτό σου έχει αφαιρέσει αυτοπεποίθηση ή αντιθέτως πιστεύεις ότι και θέλεις να καταφέρεις να επανακάμψεις γρήγορα? Οι τραυματισμοί είναι μέσα στο ποδόσφαιρο, δυστυχώς είναι ένα κομμάτι και αυτή. Το σημαντικό είναι να μην σε παίρνει από κάτω. Εγώ θα προσπαθήσω να γυρίσω καλύτερος και πιο έτοιμος, έτσι ώστε να διεκδικήσω μια θέση στην ομάδα. Πιστεύω ότι στο δεύτερο μάτς του πρώτου προγραμματικού θα είμαι έτοιμος. Στο πρώτο παιχνίδι μέσα στην Κροατία δεν θα προλάβω να αγωνιστώ. Τώρα από εκεί πέρα ψυχολογικά, εντάξει, σίγουρα όταν έχεις κάποιους συνεχόμενους τραυματισμούς σε παίρνει λίγο από κάτω, αλλά προσπαθείς να το ξεπεράσεις μέσα από τη δουλειά. Αυτό προσπαθώ να κάνω κι εγώ. Και νομίζω τώρα ότι είμαι σε ένα καλό επίπεδο και σε λίγο καιρό θα είμαι έτοιμος. Τα χρόνια που έχεις στην ομάδα είναι λιγότερα από τις προβόλτες που έχεις αλλάξει. Πώς το έχεις βιώσει αυτό και πώς το βιώνετε και σαν σύνολο? Αυτή είναι η αλήθεια. Είναι πάρα πολύ δύσκολο κάθε χρονιά η ομάδα όχι μόνο να αλλάζει προπονητή, αλλά να αλλάζει και περίπου 10 με 15 ποδοσφαιριστές. Νομίζω ότι έχει έρθει η στιγμή στην Ελλάδα να καταλάβουμε ότι δεν φταίνε για όλα οι προπονητές, για όλα οι παίχτες. Πάντα σε μια ομάδα πρέπει να υπάρχει ένα πλάνο. Όταν δεν υπάρχει πλάνο, αυτό είναι αναμενόμενο να γίνονται. Πρέπει επιτέλους να υποστηρίξουμε νέους προπονητές, να δοθούν ευκαιρίες και σε νέα παιδιά και να δούμε, να βάλουμε ένα πλάνο και να πούμε ότι μέσα σε 3 χρόνια πρέπει να έχουν γίνει αυτά. Αυτό μόνο ακριβώς, αυτό ακριβώς τι βγάλω. Συγκριτικά με την περσινή σεζόν που βγήκα στο δεύτερο εξάμηνο και είχε υποθεί και από τον Κλάους στο φινάλε ότι ένα από τα μεγάλα προβλήματα ήταν και στα αποδητήρια μέσα για την ομάδα, ότι υπήρχε μια αρρωστημένη κατάσταση. Θεωρούσε ότι πάρα το μικρό το χρονικό διάστημα τώρα, ότι έχει αλλάξει το κλίμα? Εντάξει, η αρρωστημένη κατάσταση τώρα δεν νομίζω ότι υπήρχε αυτό ακριβώς. Κάποιοι ποδοσφαιριστές ίσως να βάλανε τον εαυτό τους πάνω από την ομάδα. Αλλά είναι μια νέα χρονιά. Προσπαθούμε να κάνουμε μια νέα αρχή. Υπάρχουν νέοι προπονητές. Έχουν έρθει κάποια παιδιά νέα. Ευελπιστούμε να έρθουν και άλλοι ποδοσφαιριστές με μεταγραφή για να βοηθήσουν και αυτοί με τη σειρά τους. Και να αφήσουμε πίσω την περσινή κακή χρονιά και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε φέτος. Όπως το βιώνεις και σε βίντεο, στην τακτική ή και στο γήπεδο όπως το βλέπεις, γιατί είσαι λίγο έξω, τι μπορεί να σημαίνει αυτό το ότι ναι μεν ο ΠΑΟΚ θα παίξει ένα διαφορετικό σύστημα, αλλά αυτό δεν είναι και τόσο σημαντικό το σύστημα στο ποδόσφαιρο? Όπως μας το είπε και χθες ο προπονητής, πώς το αντιλαμβάνεσαι εσύ? Αυτή είναι η αλήθεια, ότι ό,τι σύστημα και να παίζεις, αν οι ποδοσφαιριστές σου δεν μπορούν να το αφομοιώσουν και δεν μπορούν να το βγάλουν μέσα στο γήπεδο, τότε νομίζω ότι είναι άχρηστο όλο αυτό. Όλα τα συστήματα πάνω κάτω είναι ίδια. Το ξέρουμε αυτό, το λέμε συνέχεια. Το θέμα είναι ότι, ειδικά στις αρχές της χρονιάς, το πόσο έτοιμος θα μπορείς να είσαι, το πόσο θα μπορείς να το έχεις αφομοιώσει μέσα σε λίγες μέρες, γιατί είναι πολύ λίγες μέρες προετοιμασία πραγματικά, και το τι δυνάμεις θα έχεις.
Εμείς νομίζω ότι έχουμε δουλέψει αρκετά καλά μέχρι στιγμής σε αυτό το κομμάτι. Έχουμε λίγες μέρες ακόμα μπροστά μας και ευελπιστούμε να παρουσιαστούμε έτοιμοι στο πρώτο παιχνίδι. Αυτό που σε βλέπουμε να κάνεις δεν είναι ακριβώς ατομικό πρόγραμμα, είναι ο επανένταξης τέλος πάντων, είναι κάτι πιο σύνθετο. Το κάνεις για μετά από οδηγίες του γυμναστή, λόγω της ευπάθειας που παρουσίαζε σε μερικά προβλήματα, είναι κάτι το οποίο στοχεύεις στο να φύγει αυτό το πράγμα από την καριέρα σου. Ναι, είναι ένα πρόγραμμα στην ουσία φυσικής κατάστασης και ενδυνάμωσης πιο πολύ. Σε συνεννόηση με τον γιατρό της ομάδας, τον κύριο Ράλη και τον γυμναστή μας, προσπαθούμε να βγάλουμε κάποια πράγματα έτσι ώστε μέσα στη χρονιά σταδιακά να είμαι καλά και να μην έχω αυτούς τους τραυματισμούς που είχα την περσινή χρονιά και παλιότερα με τον κύριο Δόνη. Έτσι πως βλέπουμε τουλάχιστον αυτό το τρόπο που θέλει να εφαρμόσει ο προπονητής σας, είναι πολύ κομικός ο ρόλος του fullback. Είναι μια θέση που ελάχιστα έχετε παίξει τα τελευταία χρόνια. Παρ' όλα αυτά πιστεύεις ότι είναι μια θέση που σου ταιριάζει, δηλαδή όλη η γραμμή? Εντάξει, μου ταιριάζει. Μ' αρέσει πολύ να επιτίθω. Είναι ευχάριστο αυτό, ρωτάω. Μ' αρέσει σίγουρα στο κάθε ποδοσφαιριστή, αρέσει η επίθεση. Έτσι και σε μένα μου αρέσει περισσότερο να επιτίθουμε. Αλλά από εκεί και πέρα νομίζω ότι πάλι είναι το ίδιο πράγμα. Γιατί στην άμυνα είσαι κανονικός αμυντικός. Οπότε νομίζω δεν έχει μεγάλες διαφορές με το να παίζεις τετράδα πίσω. Μετά τα όσα έγιναν πέρσι και το γεγονός ότι φέτος μαθαίνετε ένα καινούριο σύστημα και υπάρχουν καινούργια δεδομένα, πόσο σίγουροι αισθάνεστε εσείς οι ποδοσφαιριστές για τα... στον επόμενο σίγουροι αισθάνεστε για τον εαυτό σας για αυτά τα δύο πρώτα μάτς? Εσύ όμως δεν μπορείς να αισθάνεσαι ποτέ. Όπως είπα και πριν, είχαμε πολύ λίγο καιρό προετοιμασίας έτσι ώστε να είμαστε έτοιμοι για τα πρώτα παιχνίδια. Πρέπει να αποκριθούμε οπωσδήποτε, αυτή είναι η αλήθεια. Και αυτό πρέπει να γίνει με οποιοδήποτε τρόπο. Μετά νομίζω ότι θα έχουμε λίγο περισσότερο χρόνο και περισσότερη ηρεμία έτσι ώστε να δούμε τον επόμενο αντίπαλο. Αλλά η αλήθεια είναι ότι τώρα έχουμε πολύ λίγο χρόνο και πρέπει να είμαστε έτοιμοι στα πρώτα παιχνίδια. Έχετε μάθει τι ομάδα είναι η Λοκομοτίβα? Να αποψίσω για να σας έχει πει κάτι ο προπονητής σας. Ξέρουμε ότι έχει πολλούς δανεικούς από τη μεγαλύτερη ομάδα της Κροατίας, τη Δυναμό Ζάγκρεπ, και ότι περισσότεροι από αυτούς είναι νεαροί και θέλουν να διακριθούν στην Ευρώπη. Αυτό μόνο ξέρουμε, δεν ξέρουμε κάτι άλλο. Σε μια τέτοια κατάσταση όπως είναι τα δεδομένα με την ομάδα να προσπαθεί να βρει τον εαυτό της, να δημιουργηθεί μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Από την εμπειρία την οποία έχεις, ποια είναι τα στοιχεία τα οποία μπορούν να γνωρίσουν την έκβαση σε αυτές τις δύο αναμετρήσεις? Η θέληση σίγουρα για την πρόκριση είναι, πρέπει να βγάλουμε μεγάλη θέληση για να προκριθούμε, αλλιώς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Και να είμαστε όσο το δυνατόν έτοιμοι ψυχολογικά νομίζω. Έχουμε δουλέψει αυτές τις πρώτες μέρες εδώ πέρα και στην Ολλανδία και στην Ελλάδα πιο πριν. Και αυτά είναι τα στοιχεία νομίζω πρέπει να βγάλουμε, πάθος και θέληση. Πώς περιμένεις την τούμπα στο πρώτο παιχνίδι? Ορίστε, πώς περιμένεις να είναι η τούμπα στο πρώτο παιχνίδι? Έχουν γίνει πολλά πράγματα που έχουμε δει και όλοι οι πράγματα που έχετε δει εσείς μόνο από τους φιλάθλους. Πώς περιμένω? Εμείς θέλουμε πάντα η τούμπα να είναι γεμάτη, ο κόσμος να έρχεται και να μας υποστηρίζει. Τώρα από εκεί και πέρα έχουν συμβεί πάρα πολλά την τελευταία χρονιά. Ο κόσμος για πολλούς και διάφορους λόγους δεν έρχονταν στο γήπεδο. Εμείς θέλουμε να είναι και πάλι κοντά μας και μακάρι να τους ευχαριστήσουμε με το ποδόσφαιρο που θα παίζουμε. Αν μπορείς να μας κάνεις ένα σχόλιο για τον γυμναστή της ομάδας, που ο γυμναστής έχει κομικό ρόλο σε μια ομάδα και πάω και έχει πρόβλημα τα τελευταία χρόνια. Και το λέω αυτό επειδή είσαι ο παίκτης που πιθανότητα έχει δουλέψει περισσότερο από όλους μαζί. Το βιογραφικό του και μόνο νομίζω ότι λέει πάρα πολλά. Εγώ από τις πρώτες μέρες κατάλαβα ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος εκτός από ότι έχει πάρα πολλές γνώσεις, θέλει πολύ να σε βοηθήσει. Και αν δείτε καμιά φορά μέσα στο γυμναστήριο, όποιος παίχτης έρχεται, του λέει τι ασκήσεις να κάνει, τον βοηθάει ακριβώς. Και αυτό είναι το πιο σωστό νομίζω. Ένας γυμναστής να είναι πάνω από τον κάθε παίχτη και να δουλεύει μαζί του ξεχωριστά. Απαντήσει την ερώτηση, δεν βάζω εγώ τους στόχους. Το καταλαβαίνω, βάζουν άλλοι βάζουν στόχους. Αλλά με τι θα είσαι ευχαριστημένος στο
τέλος. Αν σου πω για παράδειγμα ότι ο ΠΑΟΚ στο τέλος χρονιάς θα έχει μια αγωνιστική ταυτότητα επιτέλους. Είναι ok. Και θα έχει συνέχεια μετά για την επόμενη χρονιά. Νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό. Να βρούμε επιτέλους την αγωνιστική μας ταυτότητα, κάτι, πράγμα που δεν υπήρχε πέρυσι. Τώρα και πέρα για τους στόχους, νομίζω ότι είναι νωρίς να μιλάμε. Δεν ξέρουμε καν ακόμα πώς θα είναι το ρόστερ στο τέλος της μεταγραφικής περίοδου. Αυτή είναι η αλήθεια. Αλλά από τη στιγμή που είμαστε μια μεγάλη ομάδα, είμαστε ο ΠΑΟΚ, δεν μπορούμε να πούμε ότι θα είμαστε ευχαριστημένοι να τερματίσουμε δεύτερη, τρίτη ή να μπούμε στα πλέοφ. Αυτή είναι η αλήθεια. Τι βιάζεσαι, όχι. Τι σημαίνει δεν υπήρχε πλάνο, γιατί το είπες εσύ, το λένε συμπαίκτες σου. Πώς το μεταφράζεις, το μεταφράζεις ως κριτική ιδέα στρατηγικής, ως τακτική συμπεριφορά, ως ο εμπερασμός στο κήπεδο και δεν ήξερες ακριβώς τι πρέπει να κάνεις ατομικά, πώς το εκλαμβάνεις? Πλάνο σημαίνει ότι ξεκινάει η χρονιά, έχουμε ένα συγκεκριμένο ρόστερ, ξέρουμε πώς θα κινηθούμε και μεταγραφικά και αγωνιστικά. Πάω και αυτά τα πράγματα δεν τα είχε. Είχαμε πει, όλοι λέγανε το καλοκαίρι ότι η ομάδα χρειάζεται ενίσχυση από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο μέσα στην ΠΑΕ. Αλλά κανένας νομίζω ότι ουσιαστικά δεν βοήθησε την ομάδα με κάποιες μεταγραφικές κινήσεις. Ξεκινήσαμε πάρα πολύ καλά βέβαια, αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό. Τότε αυτό ακριβώς που λέμε, δεν υπάρχει πλάνο, κάποια στιγμή φυσικά θα σκάσει. Αυτή είναι η αλήθεια. Και νομίζω εγώ που έβλεπα, ειδικά στο πρώτο εξάμεινο μετά την εγχείρησή μου, που δεν είχα αγωνιστεί σε κανένα επίσημο παιχνίδι και το έβλεπα από έξω. Ήμουν σίγουρος πως κάποια στιγμή θα συμβεί αυτό. Τότε γιατί δεν έγινε πρωτάθλημα? Όταν πας και κερδίζεις μέσα στον Ολυμπιακό, νομίζω ότι δεν μπορείς να πεις ότι δεν πάω για πρωτάθλημα και έχεις φύγει με 5 βαθμούς. Αυτό είναι το αυτονόητο. Αλλά άμα ήσουν να μείνεις στην ομάδα και καταλάβαινες κάποια πράγματα. Επιμένεις που είναι κρατής. Έτσι ακριβώς. Έχεις σταθεί αρκετές φορές στις μεταγραφές. Δηλαδή, όταν σου ζητήσαμε να πεις ποιος είναι ο στόχος του ΠΑΟΚ, είπε περιμένουμε να δούμε γιατί παίκτες θα πάρουν και τι θα με το ρόστερ. Το συγκεκριμένο ρόστερ που υπάρχουν αυτή τη στιγμή και με τη δουλειά που γίνεται, πού μπορεί να φτάσει κατά την άποψή σου? Ας πούμε για παράδειγμα ότι ήταν 30 Αυγούστου σήμερα και ήταν αυτές οι μεταγραφές, αυτή η ομάδα. Νομίζω πως αυτή η ομάδα δεν μπορεί να διεκδικήσει το πρωτάθλημα έτσι όπως είναι τώρα. Αυτό ακριβώς είπα. Εγώ δεν κατάλαβα. Τελικά δεν υπήρχε πλάνο ότι κάποιοι παίκτες έβαλαν τον εαυτό τους πάνω από την ομάδα? Όταν δεν υπάρχει πλάνο, αυτονόητο μετά να είναι το δεδομένο να έρχεται η γκρίνια μετά και σιγά σιγά να πηγαίνει πίσω όλη η ομάδα. Και ο κάθε παίκτης ξεχωριστά σε προσωπικό επίπεδο. Για το φαινόμενο Αθανασιάδη, τι έχεις να πεις? Πόσο ποδοσφαιριστής ο άνθρωπος? Εντάξει, τι να πεις για τον Γκλάουζ. Είναι. Νομίζω ότι είναι το ζωντανό παράδειγμα για το πώς πρέπει ένας παίχτης από την Ακαδημία, ο οποίος έχει όνειρο να αγωνίσει στην πρώτη ομάδα, θα πρέπει να βλέπει τον Γκλάουζ. Είναι από πολύ μικρός εδώ πέρα και έχει φτάσει τώρα, είναι ο αρχηγός του ΠΑΟΚ. Αυτό νομίζω τα λέει όλα. Μια που πιάσαμε τον Γκλάουζ και συγγνώμη πέρα από τη σειρά. Θα έλεγα τα ίδια και αν δεν ήταν μπροστά μας. Μια που πιάσαμε τον Γκλάουζ και συγγνώμη πέρα από τη σειρά να το ολοκληρώσουμε. Μετά το τέλος το το play-off, λέει, αν ήμουν Σαββίδης, θα μας έδιωχνα όλους. Την αποζημίωση είναι. Ακόμα εδώ είναι όμως. Πώς το αντιλήφθηκες και αν συμφωνείς? Μου έχει ξαναγίνει αυτή η συγκεκριμένη ερώτηση, μετά το παιχνίδι με τον Ατρόμητο, γιατί είχα μιλήσει κι εγώ. Δεν πρέπει να παίρνονται ποτέ βιαστικές αποφάσεις ότι έχει να κάνει με ένα ρόστερ, είτε με ένα προπονητή, είτε με κάποιον παίχτη συγκεκριμένα. Ο Κλάουζ αυτό ένιωθε εκείνη τη στιγμή, αυτό είπε. Είναι δικιά του άποψη. Δεν μπορώ να πω κάτι διαφορετικό. Ευχαριστώ.